κόσμο. Ελληνικό ραντεβού. Θα ταξιδέψουμε και πάλι νοερά στις ελληνικές θάλασσες, που είναι αυτές τις μέρες στο σκηνικό για δραματικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η διένεξη των δύο κρατών για τις υφαλοκρηπίδες και τα δικαιώματα στα φυσικά κοιτάσματα αερίου, που βρίσκονται στο βυθό του Αιγαίου, έχει οξυνθεί σε ανησυχητικό βαθμό. Με τις εξελίξεις να τρέχουν, θα μιλήσουμε με τον δόκτορα Ιωάννη Γρηγοριάδη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Τουρκία και κύριος ερευνητής επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Κύριε Γρηγοριάδη, καλησπέρα και ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Καλησπέρα σας, χαρά μου. Τα ελληνικά μέσα κατακλείζονται τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες μάλλον, από ειδήσεις για την όξυνση αυτή στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Τα ελληνικά νησιά και ο ελληνικός στρατός βρίσκονται σε επιφυλακή και μιλάμε για το χειρότερο κλίμα που είχαμε εδώ και 2,5 δεκαετίες περίπου από τα Ήμια. Είναι πράγματι έκριθμη η κατάσταση και πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου με την Τουρκία? Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε για τη σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία είναι μεν σοβαρή, διότι όπως είπατε υπάρχει κινητοποίηση του ναυτικού, υπάρχει μια προσπάθεια της Τουρκίας να διατυπώσει κάποιες μονομερείς αξιώσεις και κάποιες απαιτήσεις και υπάρχει προσπάθεια της Ελλάδος να απαντήσει σε αυτές τις κινήσεις. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι το πιθανό το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις και στις δύο χώρες. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τελικά, βεβαίως, κάθε πλευρά θα προσπαθήσει να δείξει ότι δεν θα σταματήσει, δεν θα συμβιβαστεί, ακόμη και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά τελικά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ας ελπίσουμε να μην προκύψει κάποιο λάθος, κάποιο μοιραίο λάθος στην διάρκεια αυτής της διένεξης. Κύριε Γρηγοριάδη, πείτε μας λίγο το υπόβαθρο αυτής της κατάστασης. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Έχει υπάρξει μια επιδείνωση των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα, η οποία βεβαίως συνδέεται με μια σειρά γεγονότων. Το πρώτο ήταν η υπογραφή του Τουρκολιβικού Συμφώνου για την συμμαχία μεταξύ της Τουρκίας και της νόμιμης κυβέρνησης Λιβύης που εδρεύει στην Τρίπολη, η οποία συνοδεύτηκε και από μια συμφωνία μοιρασμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των δύο χωρών, η οποία όμως, όπως έγινε, παραβίαζε τα δικαιώματα της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Από το σημείο εκείνο και μετά υπήρξε μια ένταση στην αντιπαράθεση των δύο χωρών σε σχέση με τον διαχωρισμό των ελληνικών και τουρκικών ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη με την υπόθεση του Εύρου, με την εμφάνιση χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, κυρίως στις Καστανιές, την άνοιξη μετά από προτροπή της τουρκικής κυβέρνησης, και αυτή συνέβαλε πολύ στην επιδείνωση των σχέσεων. Υπήρχαν μετά ζητήματα σε σχέση με την κατασκευή ενός πράκτη και την ακριβή αποτύπωση των ελληνοτουρκικών συνόρων στο Νότιο Εύρο. Υπήρξε ακόμα πιο πρόσφατα η απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος, η οποία μπορεί μεν να, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να σχετίζεται κυρίως με εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, έχει όμως αναπόφευκτα μια αρνητική επιρροή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και βεβαίως μετά από αυτά τα ζητήματα υπήρχε και το ζήτημα των ερευνητικών δραστηριοτήτων ενός τουρκικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή την οποία η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ελληνική. Η Τουρκία τη θεωρεί τουρκική και ανέφερα προηγουμένως και την συμφωνία που υπεγράφει με τη Λιβύη σε αυτό το πλαίσιο. Υπήρξε μια μεσολάβηση της Γερμανίας μερικών εβδομάδων, ώστε να παγώσουν οι ερευνητικές δραστηριότητες από όλες τις πλευρές. Αλλά μετά την υπογραφή συμφωνίας Αιγύπτου και Ελλάδος σε σχέση με την μερική χάραξη των ορίων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των δύο κρατών, η Τουρκία αποφάσισε να επαναρχίσει τις ερευνητικές δραστηριότητες και αυτό παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή υπάρχει μια δραστηριοποίηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει έντονη παρουσία του ελληνικού ναυτικού και έντονη παρουσία του τουρκικού ναυτικού. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι το Καστελόριζο και η Στρογγύλη δεν διαθέτουν ΑΟΣ, παρόλο που κατοικούνται, και ότι κατά συνέπεια η Ελλάδα δεν έχει κοινά θαλάσσια όρια ούτε με την Κύπρο ούτε με την Αίγυπτο. Εσείς που μιλάτε πολύ καλά τουρκικά και διδάσκετε μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Άγκυρα, έχετε επομένως μία άμεση πρόσβαση στα τουρκικά μέσα και στην τουρκική κοινή γνώμη. Πώς διαμορφώνεται αυτή και ποια είναι η τουρκική πλευρά στο ζήτημα? Υπάρχει μία αντίληψη η οποία
έχει καταστεί κυρίαρχη στην Τουρκία ήδη από τη δεκαετία του 80, μετά την υπογραφή της νέας συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία όντως έδωσε ενίσχυση στα δικαιώματα των νησιών όσον αφορά και τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα αλλά και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και αυτό που αναπτύχθηκε στην Τουρκία ως αντίληψη είναι ότι τα ελληνικά νησιά περικυκλώνουν και στραγγαλίζουν την τουρκική ενδοχώρα. Και η απάντηση σε αυτό βεβαίως ήταν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ανεχθεί την επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ακριβώς διότι αυτό το πράγμα θα οδηγούσε στην αποκοπή της Τουρκίας από τη Μεσόγειο θάλασσα. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης, η οποία βεβαίως είναι μια αντίληψη, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, το διεθνές δίκαιο εξασφαλίζει την ακόλουτη πρόσβαση όλων των κρατών στην ανοιχτή θάλασσα και η πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα είχε απαραίτητα χάσει την πρόσβασή της στην ανοιχτή θάλασσα του Αιγαίου της Ανατολικής Μεσογείου. Βεβαίως, και εδώ αναφέρομαι κυρίως στο ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, για το οποίο γίνεται μεγαλύτερη συζήτηση τώρα, γιατί η αντιπαράθεση δεν γίνεται σε ζώνη αμφισβητούμενη χωρικών υδάτων, αλλά αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει αποκλειστική οικονομική ζώνη σε νησιά όπως το Καστελόριζο, εφόσον κατοικούνται. Από την άλλη όμως, η αναγνώριση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε κάποια νησιά δεν συνεπάγεται πάντοτε και πλήρη επίρρειά τους τη χάραξη των συνόρων. Αν δει κανείς την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά και την συνθήκη του δικαίου της θαλάσσης, μπορεί να δει κανείς ότι πέραν της αρχής της μέσης γραμμής εισάγονται και κάποια άλλα κριτήρια. Υπάρχουν αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου οι οποίες δεν δίνουν πλήρη επίρρεια σε κάποια νησιά. Να σας πω ένα παράδειγμα, υπάρχει μια απόφαση για την χάραξη των ορίων μεταξύ Μάλτας και Λιβύης, όπου το δικαστήριο αποφάσισε να μην χαράξει το σύνορο ακριβώς στη μέση γραμμή, αλλά να δώσει κάτι παραπάνω στη Λιβύη, επειδή θεώρησε ότι το μήκος των αυτοοραμών της Λιβύης είναι τόσο μεγαλύτερο σε σχέση με το μήκος των αυτοοραμών της Μάλτας, που δικαιούται κάτι παραπάνω η πλευρά. Μάση περιπτώσει, είναι μια τεχνική συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει και να υπάρξει αποτέλεσμα αν υπάρχει καλή πίστη. Απλώς αυτή τη στιγμή με τις απόψεις ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και ότι θα πρέπει να περικυκλωθεί από τουρκικές ζώνες κυριαρχίας, δεν υπάρχει περιθώριο. Κόσμο. Ακούτε το ελληνικό ραντεβού με την Άντζελα Κόντι στο στούδιο του Κόσμο στο Βερολίνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον δόκτορα Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας και επικεφαλή του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Μιλάμε μαζί για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ελληνοτουρκική διένεξη. Κύριε Γρηγοριάδη, σε τι αποσκοπεί αυτή η επιθετικότητα, προκλητικότητα που επιδεικνύει ο Ερντογάν? Όπως γνωρίζουμε, η Τουρκία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της, με το προσφυγικό, με την πανδημία και με την οικονομία να καταραίει. Θέλει πραγματικά να καταφέρει κάτι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ή μήπως αυτός ο πόλεμος νεύρων προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση? Νομίζω είναι και τα δύο, με την έννοια ότι μία από τις βασικές απόψεις, μία από τις βασικές αρχές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής επί Ερντογάν τα τελευταία χρόνια ήταν η αποκατάσταση του διεθνούς κύρους και του αξιόμαχου και της αξιοπιστίας της Τουρκίας. Αυτό που έχει πει επανειλημμένα είναι ότι δεν θα αφήσουμε σε κανέναν να κάνει το παιχνίδι του στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να υπολογίζει την Τουρκία. Θα πρέπει να είμαστε μέρος του παιχνιδιού, αλλιώς μπορούμε να χαλάσουμε το παιχνίδι των άλλων. Και σε αυτό βεβαίως αναφέρεται και στις προσπάθειες για συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ και Κύπρου, οι οποίες είχαν αποκτήσει κάποια δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια και βεβαίως είχε να κάνει και με την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα οποία έχουν βρεθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφερόμαστε στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στο Ισραήλ μέχρι στιγμής. Η συζήτηση, για παράδειγμα, για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα συνέδεε την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ, θεωρήθηκε ως απόδειξη αυτού που είχαμε πει και πριν, ότι υπάρχει προσπάθεια περικύκλωσης και παράκαμψης της Τουρκίας. Οπότε, διατυπώνοντας τις αξιώσεις του για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή την οποία συζητάμε, προσπαθεί να θέσει ένα θεωρητικό και πρακτικό εμπόδιο στην κατασκευή αυτού του αγωγού. Βεβαίως, η πραγματικότητα είναι ότι
Ο αγωγός αυτός είναι πάρα πολύ ακριβώς και είναι η μελέτη, η βιωσιμότητα του αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν υπάρχουν ούτε αρκετές ποσότητες ούτε αρκετό κεφάλαιο για να κατασκευαστεί αυτός ο αγωγός με όρους ελεύθερης οικονομίας. Και βεβαίως όλη αυτή η συζήτηση συμβάλλει στην φιλοτέχνηση ενός προφίλ στην εσωτερική πολιτική κονίσα της Τουρκίας, όπου ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται ότι είναι ο ισχυρός παίκτης της Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος επιβάλλει τους όρους του και οι υπόλοιποι υποχρεούνται να προσαρμοστούν με αυτό που η Τουρκία λέει. Και βέβαια αυτό το πράγμα, όπως φαντάζεται, είναι δημοφιλές. Δηλαδή, η εικόνα μιας ισχυρής Τουρκίας, η οποία δεν επιτρέπει στους άλλους να κάνουν αυτό που νομίζουν, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό. Οπότε είναι κάπου μέχρι ενός σημείου αναμενόμενο το ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτήν την εικόνα της αποτυχίας, η οποία εμφανίστηκε λόγω της Συμφωνίας Ελλάδος-Αιγύπτου, γιατί η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου υπογραμμίζει και μια αυξανόμενη απομόνωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω αν είδατε, ακούσατε την, και υπήρξε και δήλωση και του Ισραήλ, η οποία ήταν πολύ κοντύτερα σε ελληνικές θέσεις σχέση με την υπόθεση της Ανατολικής Μεσογείου. Οπότε νομίζω ότι έτσι εξηγείται η στάση αυτή, αλλά η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας είναι τόσο ευάλωτη αυτή τη στιγμή που πιστεύω ότι δεν θα έπαιρνε ο Τούρκος πρόεδρος το ρίσκο να προχωρήσει σε μια θερμή αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Την άλλη όμως δεν έχει και το περιθώριο να αγνοήσει μια κίνηση η οποία τον παρουσιάζει να χάνει επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου. Έτσι όπως είναι οξυμένα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια άμεση λύση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε διπλωματικό επίπεδο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι χρειάζεται κάποιος διαμεσολαβητής. Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο διαμεσολαβητής κατά τη γνώμη σας και ποιος θα έπρεπε ή ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα της Γερμανίας που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, η κατάσταση είναι τεταμένη, ώστε αυτό το οποίο επιδιώκουν οι τρίτοι και αυτοί που ενδιαφέρονται να καταλαγιάσει η ένταση είναι ένα moratorium σε πρώτη φάση, δηλαδή να σταματήσουν οι ερευνητικές δραστηριότητες, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή, χωρίς απαραίτητα να υποχωρήσουν από τις επίσημες θέσεις τους οι δύο πλευρές. Από την άλλη όμως, βεβαίως, ήταν ευχής έργο να διαμορφωθεί ένας τρόπος, μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διευθέτηση αυτών των ζητημάτων. Γι' αυτό και η παρέμβαση τρίτων εταίρων, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να έχουν μια αξιοπιστία και ένα μίνιμουμ καλών σχέσεων και με τις δύο πλευρές. Η παρέμβαση τέτοιων εταίρων είναι πάντοτε θετική. Φαίνεται ότι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς, αλλά και η Γερμανία ιδιαίτερως, φαίνεται ότι μπορεί να παίξει έναν τέτοιον διαμεσολαβητικό ρόλο. Πριν την υπογραφή του Συμφώνου Ελλάδος-Αιγύπτου, είχε υπάρξει μια τέτοια μεσολάβηση, η οποία είχε οδηγήσει σε αναστολή των επιχειρήσεων του τουρκικού πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Φαίνεται ότι η καλή προσωπική σχέση της καγκελαρίου της Γερμανίας και του Τούρκου Προέδρου λειτουργεί καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τον τρόπο που χαράσεται η πολιτική αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει προεδρικό σύστημα, στο οποίο όλες οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονται από τον Πρόεδρο και τον στενό πυρήνα των συμβούλων του, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Αμήνης, δεν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή σε αποφάσεις όπως είχαν πριν. Οπότε φαίνεται ότι η καλή σχέση των δύο ηγετών, Γερμανίας και Τουρκίας, έχει συμβάλει στο παρελθόν στην καταπράγηση της κατάστασης και στον έλεγχο της κρίσης. Ίσως αυτός ήταν και ο πιο πρόσφορος τρόπος και στην παρούσα κατάσταση. Πιστεύω ότι ακόμα και δεδομένης και της αδιαφορίας ίσως των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την διοίκηση Τραμπ για τα ζητήματα της Ευρώπης και τα ζητήματα του ΝΑΤΟ και της Ανατολικής Μεσογείου, πιστεύω ότι η Γερμανία είναι στην πλέον κατάλληλη θέση να οδηγήσει τα πράγματα σε μια ύφεση και ώστε να αποφύγουμε ένα ατύχημα το οποίο, όπως αναφέραμε από την αρχή, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι θα ήταν σωστή μια προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης? Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι είναι ο πλέον πρόσφορος τρόπος να λυθούν διαφορές μεταξύ δύο κρατών, τα οποία συμφωνούν ότι η βία και ο πόλεμος και οι απειλές δεν αποτελούν τρόπο πρόσφορο για την λύση τέτοιων διαφορών. Αλλά όπως σας είπα, αυτή η προσφυγή προϋποθέτει προεργασία, προϋποθέτει την
τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να συμφωνήσουν ποια είναι τα προβλήματα και τι θα πρέπει να απαντήσει το δικαστήριο της Χάγης. Μιλήσαμε με τον δόκτορα Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Άγκυρα της Τουρκίας και κύριο ερευνητή, επιμελητή του προγράμματος Τουρκίας στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Μιλήσαμε για τις δραματικές εξελίξεις στη Μεσόγειο. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να Να είστε είστε καλά. καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ επίσης.